The thing that I love about movie making is how many people it takes to make it. So I want to start first with the Telluride Film Festival, the Toronto Film Festival, who gave us a chance, who gave us a platform first. 2 χρόνια μετά τη βραβευσή της με Όσκαρ, η Μπρι Λάρσον πηγαίνει πίσω από την κάμερα και σκηνοθετεί για πρώτη φορά τη μεγάλου μήκους ταινία που πάντα επιθυμούσε, Unicorn Store, με υπογραφή Ελλήνων παραγωγών. Κοίτα, κρατήσαμε μυστικό λίγο για το τι ακριβώς είναι η ταινία, αλλά έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνεις, δηλαδή έτσι, τα όνειρα που έχεις όταν είσαι μικρός και μετά το τι γίνεται όταν μπαίνεις στη ζωή. Η ταινία ενθουσίασε στο Φεστιβάλ του Τορόντο που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της. Στην παραγωγή ήταν ο Πάρης Κασιδόκοστας και ο Τέρι Ντούγκας. Μόλις κάναμε ραντεβού με τη Μπρι Λάρσον, είδαμε, εντάξει, εννοείται ότι ξέραμε έτσι, την κοπέλα, έχει κερδίσει το Όσκαρ, τώρα είναι η Captain Marvel, οπότε πάει πάρα πολύ καλά και θέλαμε πολύ να δουλέψουμε μαζί της. Και μόλις διαβάσαμε το σενάριο και καθίσαμε και ακούσαμε αυτά που έχει να πει, είδαμε ότι έχει ψυχή. Οπότε και είχε πλάκα και ψυχή, το βλέπεις δηλαδή σε έναν άνθρωπο που θέλει να σκηνοθετήσει. Αυτό περιμένεις να δεις, τι ακριβώς έχουν να πούνε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν έχουν ξανακάνει ταινία. Δουλεύοντας πάνω σε αυτό που αγαπάς και πηγαίνοντας προς το όνειρό σου, νομίζω αυτό, ας πούμε, το ταξίδι είναι το πιο ωραίο πράγμα. Γιατί και συνεχίζεις να έχεις όνειρο για να, ξέρεις, μεγαλώντας να συνεχίσεις να προχωράς μπροστά και την ίδια στιγμή κάνεις αυτό που αγαπάς. Γι' αυτό λέμε στο Hollywood, ας πούμε, η δουλειά μας είναι σαν ένα χόμπι. Όταν κάνεις ένα χόμπι, δεν δουλεύεις ποτέ. Η Μπρι Λάρσον δεν έκρυψε στιγμή την αγωνία της για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης της σκηνοθετικής απόπειρας. Με το Φεστιβάλ του Τορόντο ξεκίνησε η φεστιβαλική πορεία της ταινίας της και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι σταθμοί.